Καλημέρα. Είμαστε στο Snow Bus. Πηγαίνουμε για snowboard ημερήσια στο Καϊμαξαλάν. Hey, γεια! Ευτύχης εδώ! Είμαστε στο χιονοδρομικό του Βόρα Καϊμαξαλάν. Ήρθα για snowboardάκι από τις τελευταίες φορές φέτος, γιατί το χιόνι σιγά σιγά λιώνει. Ναι, ήρθαμε το λεωφορείο, ημερήσια. 6.30 φύγαμε από Θεσσαλονίκη, ρίχνεις ένα τρικούβερ το ύπνο στη διαδρομή, φτάνεις εδώ, κάνεις snowboard, μετά ξαναμπαίνεις στο πούλμα, κοιμάσαι, επιστρέφεις στη Θεσσαλονίκη. Τέλεια. Λοιπόν, ναι, δεν έχει σύννεφα καθόλου, έχει όμως ένα τσουχτερό αεράκι, δεν πειράζει, snowboard είναι αυτό, θα το χαρούμε, πάμε. Καφεδάκι και φύγαμε. Πάμε πάνω σε αραντόβρηση. Η αγαπημένη μου πίστα στο χιονοδρομικό. 13 λεπτά καρεκλάκι, αλλά μετά ωραία κατεβασιά. Το κράνος αυτό το πήρα από το Zermatt, την Ελβετία. Το είχε μισή τιμή, ήταν περσινό μοντέλο και το πήρα, δεν ξέρω, αντί για 200 ευρώ, 100, είναι πολύ καλό. Και ανετό, έχει επένδυση μέσα, είναι ζεστό και είναι ασφαλές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φέτος στην αρχή έκανα snowboard χωρίς κράνος και μετά με πείσατε να πάρω. Βασικά το σκεφτόμουν, είχα ένα το οποίο δεν βόλευε καθόλου. Δεν ήταν για snowboard κράνος, ήταν γενικά για πατίνι και τέτοια. Δεν είχε επένδυση. Και στην Ελβετία πήγα και πήρα, γιατί έβλεπα όλους με κράνος και λέω δεν μπορώ να κάνω χωρίς κράνος, θα γίνω και μπαμπάς. Και όχι μόνο για να μην πάθω τίποτα, αλλά γενικά γιατί οι δικές μου συνήθειες θα μεταφερθούν και στην κόρη μου. Άρα θέλω να δείχνω όσο περισσότερα χαρακτηριστικά υπευθυνότητας σε ό,τι κάνω. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, την πρώτη κατεβασιά ήταν την τραβήξω βίντεο, θα είναι για μένα. Δεν χρειάζεται να τα μοιραζόμαστε όλα. Μερικά πράγματα πρέπει να τα κρατάμε για μας. Ήτανε. 13 λεπτά να ανέβεις, 1 λεπτό να κατέβεις. Το πήγα σπιντάτα, πολύ ωραία. Μου είχε λείψει το snowboard, έχω να κάνω από την Ελβετία κάνα μήνα και. Ωραία ήτανε, ωραία η αίσθηση να κάνεις κάτι για σένα. Και ναι, μπορεί να μην το μοιράστηκα, αλλά θα μοιραστώ τώρα μαζί σας την εμπειρία και ίσως αυτό μπορεί να έχει μεγαλύτερη δύναμη και αξία, γιατί κατά βάση θα δείτε και μετά. Ναι, ήταν πολύ ωραία που έκανα snowboard χωρίς να τραβάω με την κάμερα. Εντάξει, το έχω κάνει και στα άλλα γυρίσματα και τα άλλα ταξίδια, απλώς τώρα το έκανα πρώτο. Γιατί λέω πρώτα να το χαρώ και μετά να το μοιραστώ. Λοιπόν, καλό χιόνι. Έχει μπόλικο χιόνι, δεν έχει σημεία που δεν υπάρχει χιόνι. Στο μισό της πίστας έχει δυνατό αέρα και είναι κάπως παγωμένο και σκληρό το χιόνι, και στο άλλο μισό που δεν φυσάει, δεν έχει τον αέρα να σε βαράει, αλλά είναι λίγο σούπα το χιόνι. Ωραία είναι. Εντάξει, καλές, όχι τέλειες συνθήκες, αλλά ωραία για snowboard. Λίγο λιγότερο να φυσούσε, θα ήταν το τέλειο. Κάποιοι ανεβαίνουν με τα πόδια. Λογικά πηγαίνουν στην κορυφή. Ωραία, πάμε κατεβασιά με την κάμερα αυτή τη φορά. Βρήκα και ένα παιδί, το Χρήστο, εδώ πέρα. Γεια σου Χρήστο.
είστε? Από πού είσαι? Από Βόλο. Από Βόλο. Τέλειο. Ωραία. Από Βόλο εδώ χιόνι δεν έχει πάνω, όχι? Ναι, έχει λίγα πράγματα. Έχει λίγες πετρούλες εκεί που δεν το προτιμάμε. Ναι, εδώ και εδώ το έχουν καλύψει ωραία. Είναι καλυμμένο, ναι, είναι ωραία. Τέλεια, ωραία. Τώρα θα βάλω την κάμερα σε αυτό εδώ. Είναι ένα gadget για να το βάζεις στο στόμα σου. Σαν αναπνευστήρα, μπορείς να αναπνέεις από ανάμεσα. Είναι καλή φάση να είναι εδώ η κάμερα, γιατί και τι μπορείς να τη δεις με την άκρη του ματιού περίπου του κάδρου, αλλά και μπορείς να την κατευθύνεις όπου θες με το κεφάλι. Και σε αντίθεση με το να την έχεις στο κράνος ή το κεφάλι, μπορείς να... φαίνονται καλύτερα τα χέρια, γενικά έχεις πολύ καλύτερο point of view. Έτσι, έτσι. Απλώς είσαι από αυτό εδώ, ρόχι το ανάμεσα. Ωραία. Έχει γίνει σούπα εδώ, έχει σουπίσει. Σαν πούδρα είναι το χιόνι εδώ στο τέλος. Είναι πάρα πολύ μαλακό. Πάμε και μια κρέμαση. Πάωρε. Ε? Πολύ σπάωσα. Ε, ναι. Γι' αυτό, εκεί που λιώνει είναι λίγο καλύτερο. Μαλακώνει. Τώρα μας φέρνω γαμίθηκα. Α, είναι δύσκολο. Δεύτερη μου φορά πάω καλά, σταματάω, αλλά... Δεν έχεις έλεγχο καθόλου, εδώ τα κάνεις... Εγώ δεν έχω, εκεί έχω. Ναι, ναι. Γαμίθηκα εκεί, έπεσα μία. Εσείς κάνετε, Κάνετε χρόνια. Το κάνω, ναι, από Κύπρος. Από Κύπρο είσαι, Ναι, Κύπρο. Πού? Από Λάρνακα. Α, ωραία. Και έρχεστε διακοπές ή τι σπουδάζετε εδώ πόρτα? Παντελόνι του Βαζανάκη. Λοιπόν, ανεβήκαμε πάνω στην κρέμαση. Εκείνο προφήτης Ηλίας στο κλεισάκι, πήγα την άλλη φορά. Δεν θα πάω ξανά τώρα, γιατί θέλει κανένα 20 λεπτό. Μπορεί να φαίνεται κοντά, αλλά θέλει 20 λεπτό ξανά το περπάτημα. Τέλειο μέρος. Και παρεμπιπτόντως, αυτό το επεισόδιο Happy Travelers του Καναξαλά θα παίξει το Σάββατο. Το επόμενο Σάββατο, πόσο είναι, 20. 30 Απριλίου θα παίξει στο Sky. Σάββατο στις 4. Τέλειο επεισόδιο και στο τέλος επεισόδιο είναι μια μικρή εκπλήξη, θα την πω τώρα σε εσάς.
έχει Βερολίνο. Έχει το ταξίδι που κάνω στο Βερολίνο, ένα βιντεάκι, κλιπάκι που έχει βγει πάρα πολύ ωραίο και είναι λίγο διαφορετικό κινηματογραφικά και το έχουμε κάνει με έναν χορηγό αυτό το ταξίδι στο Βερολίνο και στέκει και αυτό όνομα σαν βίντεο και θα το ανεβάζω μόνο του και σαν βίντεο και οπωσδήποτε θέλω τη γνώμη σας γι' αυτό. Αυτά. Πάμε πάλι κάτω τώρα. Το χορηγητευτεί το snowboard μου. Τέλειο είναι. Είναι Burton Custom του 2016-17. Έχει ωραίο χρώμα και είναι μήκος 1.56. Μπαμπάς με κόρη. Έτσι θα είμαι κι εγώ σε 4 χρόνια. Μπορεί και πιο πριν. Λέει ότι τα παιδάκια μπορεί να μάθουν πολύ μικρά να κάνουν σκι, αν τα μάθεις. Βασικά, τα παιδάκια ό,τι και να το μάθεις από νωρίς, μπορεί να το μάθουν. Έχει γίνει τελείως σούπα το χιόνι, αλλά άλλη μία θα την κάνουμε. Σούπα είναι όταν λιώνει το χιόνι και είναι πάρα πολύ υγρό. Σαν σούπα. Ανέβηκε η θερμοκρασία, κόπασε λίγο αέρας. Ωραία είναι. Το μόνο κακό είναι ότι το χιόνι είναι αρκετά υγρό. Σε λίγο θα κάνουμε σερφ στα κύματα. Πέσαμε. Ωραίο άλμα, αλλά κόλλησα. Πάμε. No pain, no fun. Έχουμε και κράνος, εντάξει. We'll be right back.
Αυτό που μου αρέσει πολύ με αυτό το χιονοδρομικό είναι ότι στο καρεκλάκι δεν έχει ποτέ πολύ κόσμο. Δεν το έχω πετύχει ποτέ πολύ κόσμο. Το έχω έρθει και εποχές που δεν είχε πολύ κόσμο, αλλά έχω έρθει και μέσα στις γιορτές. Και ήρθα τώρα μια Κυριακή τριημέρου, είναι τις 25 Μαρτίου, που έρχονται πάρα πολύ στην περιοχή για εκδρομή. Και έχει και πάρα πολύ καλό καιρό. Αν εξαιρέσει τον αέρα, έχει πολύ καλό καιρό. Ωραία. Ο περισσότερος κόσμος πηγαίνει κάτω στο πιατάκι, στην κάτω πίστα, και είχε και αρκετό κόσμο στην κρέμαση. Αλλά εδώ στο καρεκλάκι δεν έχει πολύ κόσμο, επειδή κάνει κρύο εδώ πέρα πάνω, τα φυσάει και λες, ω, μη κρυώνω. Αλλά αν κουκουλωθείς καλά και βάλεις λίγο την πλάτη στον αέρα, είσαι μια χαρά. Άσε που εδώ μπορείς να ξεκουραστείς, να φάσεις τίποτα, να κάνεις βίντεο, μπορείς να χαζέψεις με το κινητό, μπορείς να δεις βίντεο, έχει 4G, πάρα πολύ καλή σύνδεση. Έχω διαβάζω άρθρα και βλέπω βίντεο. Και πριν μίλησα και με την Ηλέκτρα, κάναμε συνομιλία στο Messenger, μια χαρά μιλήσαμε. Τέλεια. Έλεγα ότι η προηγούμενη θα είναι η τελευταία, αλλά το snowboard είναι θυστικό. Άλλη μία. Είναι κάπου 1.30 και κλείνουμε, πρέπει να φύγουμε 3.30. Έχω 2 ώρες. Απλώς θέλω να πάω να φάω κάτι και να κάνω ένα γύρισμα για το Happy Traveler, για το επεισόδιο των Άλπεων, να κάνω μια σφήνα χορηγική. Ναι, θα προλάβω. Για να είναι σε περιβάλλον με χιόνια. Να είναι σε περιβάλλον με χιόνια και να μην φανεί ότι είμαι αλλού. Τώρα ζεστάθηκα, ίδρωσα. Η ζέστη. Αυτή θα είναι η τελευταία κατεβασιά για σήμερα. Έβγαλα όλα τα πράγματα από το τσαντάκι, τα βαριά, κινητά, την κάμερα, την RX, και τα έβαλα στις τσέπες του μπουφάν και στη τσέπη του παντελονιού για να είναι σχεδόν άδειο, να μην επηρεάζει το κέντρο βάρους μου τόσο πολύ και να κατέβω λίγο πιο ξέχνιαστα και ωραία. Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι η τελευταία κατεβασιά τη σεζόν. Μπορεί, δεν ξέρω αν θα ξανακάνω φέτος snowboard. Γι' αυτό πάμε να την απολαύσουμε όσο περισσότερο γίνεται. GoPro στο στόμα για να μας ενοχλεί. Ωραία άλματα έκανα. Τέλεια. Βοήθησε αυτό που έκανα με το τσαντάκι. Αν το βάλω και πιο ψηλά θα είναι ακόμα καλύτερα. Το βάλω πάνω από το μπουφάν. Και έτσι πίσω ακόμα καλύτερα. Ωραία. Το μόνο που χρειάζομαι είναι κάποιο να με τραβάει για να βλέπετε τα άλματά μου.
τέλος για σήμερα. Τέλος για σήμερα, ωραία ήτανε. Αυτό εδώ, από το μέτσοπο. Ωραίο είναι, έτσι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Το χρειαζόμουν. Ωραίο το σάντουις με το μετσοβίτικο τυρί. Μη φάμε όμως και το χαρτί. Ωραία! Μπαίνουμε στο πούλμαν και επιστρέφουμε Θεσσαλονίκη. Θα κοιμηθούμε μέσα, εννοείται, τόσο κουρασμένοι που είμαστε. Δεν θα άντεχα τώρα να οδηγήσω. Ναι, αυτό. Τέλεια ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε σήμερα το βίντεο εδώ πέρα. Λίγο διαφορετικό, δεν ήταν τόσο τεχνικό κτλ. Λίγο με την GoPro τράβηξα. Κυρίως ήρθα να κάνω snowboard. Αυτό βασικά. Και με την ευκαιρία έκανα και κάποια πλάνα που θα μπουν σε κάποιο επεισόδιο των Άλπαιων για ένα κάτι χορηγικά πραγματάκια που θα είναι με φόντο χιόνι και δεν θα φαίνεται ότι δεν είμαι εκεί. Εσείς όμως που βλέπετε τα vlog θα ξέρετε, όπως πολλές φορές σε επεισόδια παρατηρείτε ασυνέχειες, πραγματάκια τα οποία ξέρετε ότι έχουν γίνει με έναν έξυπνο τρόπο, έτσι ώστε το ευρύ τηλεοπτικό κοινό να μην καταλαβαίνει ότι μπορεί να έχουν γίνει άλλοι όλο χρόνο ή σε άλλο μέρος. Αυτά. Πάμε. Λοιπόν, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Τα λέμε ξανά πάρα μα πάρα πολύ σύντομα. Γεια!